αξιότιμοι υπουργοί, αξιότιμοι εκλεκτοί καλεσμένοι και όλοι οι συντελεστές του πραγματικά ιστορικού σημερινού γεγονότος στο Ηράκλειο Κρήτης, είμαι πολύ περήφανη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε να βραβεύσετε και εμένα, έστω και από μακριά, από τη Νέα Υόρκη, την άλλη πατρίδα που ζω. Λυπάμαι που δεν θα είμαι εκεί σήμερα ειλικρινά, αλλά λόγοι ανεξάρτητης θέλησεώς μου με κάνουν να μην παραβρίσκομαι εκεί. Πριν προχωρήσω, επιτρέψτε μου να συγχαρώ το μυαλό, να συγχαρώ το σπόρο που ξεκίνησε από τη Μέρι Ρισάκη, μια πραγματική Ελληνίδα που ζει στον Καναδά, αλλά είναι και πολίτης του κόσμου. Μέρι, θερμά συγχαρητήρια. Αυτό που κάνεις εσύ σήμερα, 100 και πλέον χρόνια, ιστορικό υλικό και κυρίως φωτογραφικό υλικό. Μέρι, θερμά συγχαρητήρια. Πραγματικά, αυτό που έκανες εσύ, το άρχισες 20 χρόνια πριν και θα τελειώσω γι' αυτό και θα δεις τι εννοώ. Κι όμως σήμερα γίνεται μια ιστορική γιορτή στο Ηράκλειο και είναι κρίμα όλοι να μην είμαστε εκεί, όπως και η Congresswoman Carol Maloney που σου στέλνει και αυτή το μήνυμά της και σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Εγώ με τη σειρά μου σε ευχαριστώ με την καρδιά μου, πρώτα εσένα και μετά όλους τους υπόλοιπους που έχουν συμβάλει για να γίνει αυτό μια πραγματικότητα. Όπου και αν γυρίσεις γύρω σου, σε οποιαδήποτε χώρα της γης κι αν είσαι, βλέπεις Έλληνες, ελληνικά ονόματα παντού. Αρχίζουν με τι? Αρχίσανε με ένα μικρό ταβερνάκι κάπου και μετά τεργέψανε. Αλλά τι να πω για τους επιστήμονες Έλληνες, είναι τα πιο καλά μυαλά της γης. Έχω γυρίσει σχεδόν όλη τη γη. Κι όμως παντού βρήκα Έλληνες, παντού ξεχωριστούς. Πού θέλεις, στο ποδόσφαιρο να πάρουμε τα τελευταία? Μια χαρά τα πάμε και εκεί. Φέραμε και κάποτε το κύπελλο και στην Ελλάδα και στο μπάσκετ φυσικά και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αλλά η ελληνική γλώσσα που πάντοτε κρατιέται από γενιά σε γενιά. Βρήκα γιαγιά, όπως είμαι και εγώ γιαγιά σε τρία εγγόνια, την Ιζαμπέλα, τον Κωνσταντίνο, Ιωάννη και τον Αριστοτέλη και τα μαθαίνω ελληνικά. Έτσι πρέπει όλοι να μεταλαμπαδεύσουμε την ελληνική θρησκεία και τα νάματα του ελληνικού πολιτισμού μας. Μόνο έτσι θα επιζήσει η Ελλάδα. Αλλά θα επιζήσει η Ελλάδα, Μέρι, με αυτό που κάνεις εσύ σήμερα και όλοι οι συντελεστές. Είναι όλοι οι Κρήτοι και όλοι οι Κρήτες, από το εξωτερικό κυρίως, σύσσωμοι μαζί σου. Συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευόμενους σήμερα και αξίζει όλοι να σκύψουμε και να σου βγάλουμε το καπέλο. Αν είχα θα τα έβγαζα, ειλικρινά. Σου αξίζει. Κάθε συγχαρητήρια, κάθε ευχή να πας σε όλα καλά. Όταν γυρίζεις και βλέπεις 100 χρόνια και ιστορία σε πανό, τώρα αποτυπωμένα, φωτογραφίες, ιστορία, ολόκληρη, πώς θα αρχίσανε οι Έλληνες, σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης, διαρωτώ με, πώς το κατόρθωσες? Νομίζω ότι εγώ κάνω κάτι με το Ευρωαμερικανικό Συμβούλιο, που έχουμε την τιμή και τη χαρά να είσαι στο Συμβουλίο μας, στο Executive Global, ως Διευθύνων Σύμβουλος εκεί. Τι να πω τώρα για σένα και σε ποιον να πρωτοπώ και πώς να πρωταρχίσω. Επειδή όμως είναι πάρα πολλά και θα ήθελα για μια ακόμη φορά σε όλους τους συντελεστάς να σας ευχηθώ καλή επιτυχία που είναι δεδομένη, να προσέχετε πάντα και εμάς τους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί και εμείς είμαστε εδώ ήραχοκοκαλιά, όπως συνηθίζουν να λένε οι πολιτικοί μας κάθε φορά που έρχονται εδώ, αλλά είμαστε όμως η πραγματική ήραχοκοκαλιά του ελληνισμού για την Ελλάδα. Στα 18 χρόνια της ιστορίας του, το Ευρωαμερικανικό Συμβούλιο Γυναικών, ο οποίος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, προβάλλει καθημερινά την ελληνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Όπως, παραδείγματος χάρη, η Έλλη Στογιάννος, που έχει διατυπώσει για θεώρηση του 4ου νόμου της ρομποτικής. Σκεφτείτε ένα 12χρονο να βραβευτεί στο Κογκρέσο 2 χρόνια πριν για αυτή την καινοτομία. Είναι δυνατόν αυτό το μυαλό από έναν πατέρα του Μιχάλη και τη μητέρα Νεκταρία στο Γιάννου, ξεκίνησε από το τίποτα. Ήρθε εδώ 2 χρόνια πριν χωρίς να ξέρει καν αγγλικά να μιλάει. Και τώρα είναι η πρώτη. Μάλιστα από ό,τι έμαθε πήρε και βραβείο από το New York State. Τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά το Ευρωμαργενικό Συμβούλιο Γυναικών,
όπως και ο δικός του οργανισμός μέρη μου, προωθούμε τα ίδια θέματα, τα ίδια πράγματα. Ο καθένας στο δικό του μετερίζει. Τι να πούμε για την Amber Ashley Parker που άρχισε από 6 χρονών να έρχεται σε όλα τα συνέδρια του Ευρωμαϊκού Συμβουλίου και κυρίως στην Ελλάδα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Οι ξένοι που έρχονται κάτω, όλα τα κανάλια τα αμερικάνικα που έρχονται μαζί μου κάτω, τι προβάλλουν την Ελλάδα. Εσύ όμως, Μέρη, με ξεπέρασε σε μένα. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Θα ήθελα να σου πω, κλείνοντας, σε όλους εσάς και κυρίως τις γυναίκες που βοηθήσατε την Μέρη Ρεζάκη να φτάσει σε αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα, ένα τραγούδι που τραγουδάει ο Κώστας ο Μακεδόνας. Η ζωή τρέχει με τη φωτός και σε πάει σε χίλιους γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Και εμείς, Μέρη μου, τα έχουμε και τα δύο αυτά, πολύ τολμηροί, προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα, αλλά και λίγη δόση τρέλας, ας την έχουμε, καλή είναι και αυτή, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε και να φέρουμε εις πέρας αυτό που θέλουμε. Και πάλι συγχαρητήρια και ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή. Χριστέ μου, τι είναι αυτό, His Majesty the Greek Immigrant. Είμαι περήφανη. Ευχαριστώ.